Πίσω στην Ελλάδα. Είναι γνωστό βεβαίως σε όλους ότι οι χώρες μας διατηρούν πολύ στενές σχέσεις. Ήμουνα πριν από λίγους μήνες στην Πορτογαλία, στον Πρωθυπουργό και πολύ καλό μου φίλο. Δίνουμε μαζί μάχες μέσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εκπροσωπούμε δύο χώρες που έχουν πολλά κοινά, εκτός από το μεσογειακό ταπεραμέντο των λαών μας, που βρεθήκαμε την ίδια στιγμή να διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στις χώρες μας. Αλλά έχουμε και πολλά κοινά σημεία ως δύο χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που βρέθηκαν στο επίκεντρο της οικονομικής κρίσης εξαιτίας και των εγγενών αδυναμιών της Ευρωζώνης. Και δεν σας κρύβω ότι για εμάς η Πορτογαλία αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα, διότι καταφέρατε λίγο νωρίτερα να τελειώσετε την περιπέτεια του προγράμματος και αυτό αποτελεί ένα προηγούμενο, πιστεύω δεσμευτικό και για τους θεσμούς, ώστε να διαχειριστούν παρόμοια προβλήματα με τον ίδιο τρόπο. Εμείς τελειώνουμε τον Αύγουστο που μας έρχεται και ήδη βλέπουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά στους οικονομικούς δείκτες και ευελπιστούμε αυτή τη διαφορά να τη μεταφέρουμε και στους κοινωνικούς δείκτες και στην αίσθηση των ανθρώπων για την πραγματική οικονομία. Όπως ακριβώς έγινε και στη χώρα σας. Θέλω λοιπόν να σας καλωσορίσω και πάλι και είμαι βέβαιος ότι η επίσκεψή σας είναι μια σημαντική αφορμή για να δέσουμε ακόμα περισσότερο τις στενές μας και οικοδομητικές σχέσεις. Muito obrigado, senhor Primeiro-Ministro. Há uma relação muito forte e muito natural entre os nossos Estados e os nossos povos. E uma relação muito boa entre presidentes da República e entre governos. Tem existido e continua a existir. Como disse a Vossa Excelência, somos democracias, Estados sociais, europeus, europeus do Sul, mas tendo uma visão ampla da Europa, que nos permite um diálogo e haver convergência com outros Estados europeus na defesa dos mesmos princípios. Eu queria cumprimentar a Grécia pela forma corajosa e resistente como tem enfrentado desafios, vários dos quais Portugal também já defrontou. Estamos, no fundo, há três meses de um momento histórico importante para a Grécia e a Grécia sabe que pode contar com Portugal neste momento que é um momento importante de preparação do futuro. Esta minha visita, depois de visitas do Primeiro-Ministro português, do Primeiro-Ministro grego a Portugal, da visita do presidente grego a Portugal no começo do ano passado, significam que estamos juntos a combater por uma Europa mais justa, mais defensora da dignidade das pessoas e mais virada para o futuro. Σας ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ, δεδομένου ότι η σημερινή μου επίσκεψη δείχνει ότι υπάρχει μια δυνατή και μια φυσική σχέση ανάμεσα στους λαούς και στα κράτη μας. Και επίσης υπάρχει μια ισχυρή σχέση ανάμεσα στους Προέδρους της Δημοκρατίας και τις κυβερνήσεις μας. Αποτελούμε κύριε Πρωθυπουργέ και οι δύο δημοκρατικά κράτη, κράτη του ευρωπαϊκού δικαίου, του νότου μεν, αλλά με δυνατότητα διαλόγου σε όλη την Ευρώπη. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ελλάδα
για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων που και η Πορτογαλία μέχρι πρόσφατα αντιμετώπιζε. Και ξέρω ότι αυτή αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Θα ήθελα να σας δηλώσω ότι μπορείτε να βασίζεστε στην Πορτογαλία. Ετούτη εδώ είναι η πρώτη μου επίσκεψη μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, την δική σας στην Πορτογαλία, καθώς επίσης και του κυρίου Προέδρου της Δημοκρατίας. Τα σώμεθα και οι δύο υπέρ μιας σωστής και μιας πάρα πολύ δυναμικής και δυνατής σχέσης για το μέλλον της Ευρώπης. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τον Μέγανο Μαξίμου, ακούσαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός προς τον Πρόεδρο της Πορτογαλίας και το τι του αντιφώνησε. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας.